Αυτές είναι οι εικόνες στο μόλο της Αγίου Νικολάου και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Το πλοιοφάντασμα έφυγε, το παλιό λιμάνι απέκτησε θέα και αμέσως κάποιοι έσπευσαν να εκμεταλλευθούν την περίπτωση, δημιουργώντας ένα απέραντο πάρκινγκ. Ελλάδα είναι. Δεν μπορεί να λυθούν όλα τα προβλήματα σε μια μέρα. Η δε εικόνα είναι τουλάχιστον άφλια. Το γεγονός ότι καιρό τώρα η κατάσταση εκεί ανεξέλεκτη δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανεχθούμε και να γίνει χαώδης. Μπάχαλο. Η κατάσταση είναι μπάχαλο. Δεξιά-αριστερά τις προβλήτες στα αυτοκίνητα. Αυτή είναι ο μόλος, η βιτρίνα και που λένε και εμάς. Η πύλη της Ευρώπης. Ένα μπάχαλο. Στολή του στον κεντρικό λιμενάρχη της πόλης, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ζητά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να απελευθερωθεί ο μόλος της Αγίου Νικολάου από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς πρόκειται για χώρο περιβάλλον, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων. Ναι, ο κόσμος δεν έχει που να βάλει τα αυτοκίνητά του και τα βάζει. Ας φτιάχνανε πάρκινγκ κάτω από την πλατεία Γεωργίου, κάτω από τις πλατείες και θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Γιατί δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, ούτε ευθύνη, ούτε δυνατότητα έχει. Η ανάγκη για χώρους στάθμευσης είναι έντονη. Σήμερα λιμενικοί πήραν τα μπλοκάκια και άρχισαν να μοιράζουν κλήσεις. Κάτι που θα κάνουν κάθε μέρα. Το λιμενικό έχει αποφασίσει να καθαρίσει την περιοχή. Αλλά αυτό είναι άσχημο. Γιατί δεν αφήνει τον κόσμο να προχωράνε. Οι γυναίκες με τα καροτσάκια τους που πάνε βόρτα εμποδίζουν πολύ. Είναι και επικίνδυνο βέβαια. Να περνάει ανάμεσα από αυτοκίνητα. Κάθε άνθρωπος έφυγε και το πλοίο και ησυχάσαμε και άνοιξε ο δρόμος εδώ. Όπως μπορείτε να δείτε, στα περισσότερα αυτοκίνητα που έχουν παρκάρει παράνομα στη λιμενική ζώνη αλλά και στο μόλο της Αγίου Νικολάου που έχει μεταμορφωθεί σε ένα απέραντο πάρκινγκ, έχουν αφαιρέσει τις πινακίδες αλλά και έχουν επιδώσει κλήσεις.